την κυρία Θανασίου ένα σχόλιο να μας κάνει για αυτό που ανέφερε η κυρία Δημητριάδου για την ψυχοπαθολογία, η οποία λέει η ίδια ότι είναι κάτι που φαίνεται στην Ειρήνη Μουρτζούκο. Εσείς είστε ειδικός, εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε κάτι τέτοιο, ούτε να το διαγνώσουμε. Εσείς που γνωρίζετε πολλά πολλά περισσότερα, τι μπορείτε να καταλάβετε για την υπάρχει διαταραχή στον άνθρωπο αυτό? Ξέρετε, εμείς μπορούμε να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά, γιατί δεν έχουμε αξιολογήσει το συγκεκριμένο άτομο κατηδίαν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία μορφή τηλεδιάγνωσης θα ήταν πάρα πολύ άστοχη και άδικη για όλους όσους αφορά η συγκεκριμένη υπόθεση. Εμένα προσωπικά με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός ότι βρισκόμαστε να παρακολουθούμε μία τραγωδία που ακόμα δεν έχει τέλος. Γινόμαστε μάρτυρες αυτής της τραγωδίας. Πρωταγωνιστές είναι αυτά τα πέντε μωρά. Και τελικά, αντί να ασχολούμαστε με αυτά τα πέντε μωρά, ασχολούμαστε με το αν η Ειρήνη έχει καλές σχέσεις με τους γονείς της και τι έκανε, που όμως... και αυτά βέβαια είναι στοιχεία που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Σωστά, γιατί δείχνουν μια εικόνα του ανθρώπου για τον οποίο μιλάμε. Εγώ σας το ρώτησα αυτό, γιατί πρώτη φορά ακούσαμε. Εγώ τουλάχιστον άκουσα τη δικηγόρο του να μιλάει για μια ψυχοπαθολογία. Δεν είναι κάτι που συμπέρανε ένας άνθρωπος σε μια. Εμείς δεν τολμάμε να το πούμε, γιατί και πώς θα το διαγνώσουμε. Δηλαδή. Ακόμα και αν υπάρχει ψυχοπαθολογία, στην οποία ξαναλέω δεν μπορώ να επισέλθω περισσότερο, ουσιαστικά δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεν μπορούμε να καταλογίσουμε, που δεν έχει καταλογισμό σε οτιδήποτε κάνει. Τη στιγμή που βγαίνει και μιλάει για πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του, υποθέτω ότι θα ήταν άστοχο να μιλήσουμε για μη καταλογισμό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που μπορώ εγώ να παρατηρήσω είναι ότι βλέπουμε ένα χάος και μπλεκόμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό το χάος, πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Έχουν χαθεί οι ρόλοι, δεν υπάρχει γονεϊκότητα, δεν υπάρχει μάνα, δεν υπάρχει πατέρας. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν διαλυθεί και αυτό είναι ακριβώς που μας αναστατώνει και εμάς όλους. Δεν βλέπουμε μία μητέρα μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη που να στέκεται δίπλα στο παιδί της. Και αναφέρομαι σε όλα τα πρόσωπα που αφορά η συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ άδικο για αυτά τα παιδιά που έφυγαν και για το γεγονός ότι έφυγαν, αλλά και για όσο ήταν σε αυτή τη ζωή, γιατί φαίνεται ότι το κομμάτι της μητρότητας και της γονεϊκότητας μάλλον δεν πρόλαβαν να το ζήσουν, έστω σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που ήταν σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό με λυπεί βαθιά ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας.